Ναι, υπάρχει μία αναβολή. Είχαμε πει ότι θα το κάναμε στις 12 Απρίλη, αλλά λόγω των εργασιών αυτών που προείπατε, δεν το γνωρίζαμε. Επομένως, δεν θέλουμε να μπει ο κόσμος σε μια διαδικασία, γιατί θα υπάρχει και μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, να μπορούν να κατέβουν με την ησυχία τους, να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνουμε. Και το σκεπτικό ήταν ότι επειδή θα γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου Ξερών, είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σαν που ιδρύθηκε σαν ο Εμπορικός Σύλλογος Ξερών, και θέλαμε να κάνουμε και μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Και είπαμε να πλαισιώσουμε όλο αυτό με την Λευκή Νύχτα. Απλά θα αναβάλουμε την ημερομηνία. Υπολογίζουμε ότι θα πάμε προς το Μάιο, αλλά επειδή δεν ξέρουμε για τις εργασίες με λεπτομέρειες ακόμη, την ημερομηνία θα σας την πούμε κάποια στιγμή μόλις θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως καθυστερήσαμε ως ΣΕΡΕΣ να διοργανώσουμε Λευκή Νύχτα, έτσι. Σίγουρα καθυστερήσαμε, και παρόλα αυτά έχω να σας πω, εμείς το σκεπτικό μας ήταν ότι πάντα όταν κάτι γίνεται είναι θετικό, θέλουμε να κατέβει και η περιφέρεια όταν θα γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, γιατί θα είναι διάσπαρτες εκδηλώσεις διάφορες εκείνη την ημέρα σε όλο το κέντρο της πόλης, όχι σε έναν δρόμο δηλαδή. Να κλείσουν και κάποιοι δρόμοι την ημέρα εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και που πρέπει σιγά σιγά να το ξεκινήσουμε. Το αν έχει επιτυχία ή όχι δεν το ξέρουμε από τώρα, αλλά εμείς το κάνουμε πάντα και ευελπιστούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντα όμως υπάρχουν και αρνητικές αντιδράσεις, και τις είχαμε. Από κάποιους καταστηματάρχες μεμονωμένα, γιατί να το κάνουμε και δεν θα έχουμε δουλειά και αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν το κάνουμε για να έχουμε εκείνη την ημέρα δουλειά όπως οτιδήποτε, και γιατί όχι βέβαια. Μακάρι ο κόσμος να έχει τη διάθεση να μπει και στα καταστήματα, γι' αυτό θα είμαστε εκεί άλλωστε. Αλλά περισσότερο να γίνει ένα event στην πόλη, να γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια του συλλόγου, να γίνει η Λευκή Νύχτα, να κατέβει ο κόσμος, να δει τις βιτρίνες, να δει την πόλη, να ακουστούμε εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια εξωστρέφεια λίγο. Όλοι λέμε και γκρινιάζουμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν γίνεται τίποτα, πάντα θέλουμε κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε και ξεκινήσαμε ότι πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Το ωράριο εκείνη την ημέρα των καταστημάτων ποιο θα είναι, μπορούμε να το αναφέρουμε? Δείτε, θα παραταθεί. Δηλαδή, κάποιοι νομίζανε ότι θα είμαστε από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα ανοιχτά. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Όχι. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα, δηλαδή θα ανοίξουμε το πρωί κανονικά. Το απόγευμα θα κλείσουμε το μεσημέρι. Το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις από την ώρα που θα αρχίσει η αγορά να ανοίγει. Και θα παραταθεί μέχρι στις 12. Μία. Δεν θα είναι υποχρεωτικό κάποιος να κλείσει στις 1 η ώρα ή στις 12. Θα είναι ελεύθερο το ωράριο. Από τους γειτονικούς, έτσι, από τις γειτονικές πόλεις, τους συναδέρφους σας, φαντάζομαι, συνομιλείτε, υπάρχουν ωφέλη από τη συγκεκριμένη εκδήλωση? Από αυτούς που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, ναι, είναι όλοι τους ευχαριστημένοι. Και να σας πω κάτι, αν ας πούμε εκείνη την ημέρα δεν έχουν όλα τα εμπορικά καταστήματα κόσμο μέσα και δεν έχουν έσοδα ιδιαίτερα, γιατί κάποιοι μας είπαν ότι θα δουλέψουν πάλι οι καφετέρειες, οι ταβέρνες κλπ, τα σουβλάκια, και εμείς λέμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά αν έχουν δουλειά την επόμενη, την παραεπόμενη μέρα θα φτούν και σε εμάς, αρκεί να γίνει μια κίνηση. Αρκεί να έχει αυτή τη διάθεση ο κόσμος να βγει έξω, να κατεβεί στην πόλη. Κρατούμε αυτό το οποίο μας είπατε, ότι μέσα στο Μάιο ίσως να πραγματοποιηθεί, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν και εργασίες. Εκεί προσανατολιζόμαστε, να εκμεταλλευτούμε ίσως και το δεκαήμερο των προσφορών που πάντα υπάρχει. Θα το δούμε. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά θα σας ενημερώσουμε και θα σας το πούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.